Κύριε Δημάρχη, 36 μέρες έχουν να μαζευτούν σκουπίδια από το Δήμο Πύργου και από τα δημοτικά του διαμερίσματα. Γιατί αυτό? Γνωστό είναι, αλλά θέλω να το ακούσουν και οι συμπολίτες μας, οι οποίοι προφανώς έχουν ελλειπή πληροφόρηση ή κακή. Πολύ απλά. Τα σκουπίδια σταμάτησαν να μαζεύονται γιατί ο χώρος διάθεσής τους, ο χώρος διαχείρισής τους, που είχε νόμιμα αδειοδοτηθεί από το Δήμο Πύργου, αποκλείστηκε δυναμικά από κατοίκους της περιοχής. Είναι τόσο απλό και τόσο περίεργο όπως ακούγεται. Στο Δήμο του Πύργου είχαμε φροντίσει έγκαιρα να αδειοδοτήσουμε, δηλαδή να εξασφαλίσουμε χώρο όπου τα σκουπίδια θα δεματοποιούνται, θα αποθηκεύονται και στη συνέχεια θα απομακρύνονται. Σε ποια τοποθεσία? Στην τοποθεσία Λίμνες του τέως Δήμου Βόλακος, δίπλα ακριβώς στον παλιό χαδά του τέως Δήμου Βόλακος. Πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει αυτό να το αφομοιώσουν οι πολίτες για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Ο Δήμος Πύργου έγκαιρα, το ξαναλέω, φρόντισε να διασφαλίσει νόμιμη άδεια με όλες τις εγκρίσεις που προβλέπουν οι νόμοι της πολιτείας για να μπορεί να δεματοποιεί τα σκουπίδια, όπως έκανε τα προηγούμενα 3 χρόνια. Ο χώρος αυτός στοχοποιήθηκε, αποκλείστηκε δυναμικά από την 1η Οκτωβρίου και από εκείνη τη μέρα υπάρχει αδυναμία διάθεσης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να βρεθεί άλλος χώρος, να αδειοδοτηθεί και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε εκεί τα σκουπίδια μας. Άρα, από τη μέρα του αποκλεισμού, αφού προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να έρθουμε σε επαφή με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους, να τους πείσουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούν οι ίδιοι να φροντίζουν για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, άρα λοιπόν να μην έχουν ανησυχίες και αγωνίες για το περιβάλλον, να μας αφήσουν τουλάχιστον για όσο διάστημα χρειαζόμαστε, προκειμένου να βρούμε καινούριο χώρο και να πάμε στον καινούριο αυτό χώρο. Δυστυχώς βρήκαμε άρνηση, στήρα άρνηση. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Το κενό του κράτους. Δυστυχώς το κράτος ολιγόρησε, έδειξε αδυναμία να προστατεύσει. Γιατί? Είναι ο γνωστός λόγος για τον οποίο τόσες φορές δείχνει αυτή την ολιγορία. Δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον νόμιμο χώρο που είχε ο Δήμος Πύργου, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, 35-36 μέρες τα σκουπίδια είναι στον πύργο και στα δημοτικά διαμερίσματα, βεβαίως και στην αρχαία Ολυμπία δίπλα μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι τόνοι, οι χιλιάδες τόνοι σκουπιδιού, ήδη έχουν αρχίσει να παράγουν μεθάνιο, ήδη ο κίνδυνος της ανάφλεξης είναι παρόν, ο κίνδυνος των πλημμυρών είναι παρόν, αλλά και βέβαια ο κίνδυνος των επιδημιών είναι παρόν. Και η πολιτεία παρακολουθεί το Δήμαρχο, ο οποίος φρόντισε να έχει χώρο και ο χώρος αυτός του ακυρώθηκε από την ολιγορία της πολιτείας και δεν φροντίζει να προχωρήσει λύσεις για το διώξιμο των σκουπιδιών. Όμως δεν μιλάμε άπραγοι. Το διάστημα αυτό καταφέραμε. Ήδη σήμερα, κύριε Δημητρακόπουλε, υπεγράφει από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα που διαχειρίζεται τον ΧΙΤΑ στην Αττική, στη Φιλής, υπεγράφει η απόφαση με την οποία επιτρέπεται στο Δήμο Πύργου να μεταφέρει μία ποσότητα και να τη διαθέσει εκεί. Περιμένουμε τη Δευτέρα την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα δίνεται η εντολή στο φορέα διαχείρισης στην Αττική να δεχθεί τα σκουπίδια μας. Επομένως, από την Τρίτη θα αρχίσει η μεταφορά. Όμως, εδώ ζούμε ένα παραλογισμό. Ο όγκος των σκουπιδιών είναι μεγάλος, θα μας καλυφθεί. Ο όγκος των σκουπιδιών είναι μεγάλος, θα καλυφθούμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Στο διάστημα αυτό ελπίζουμε ότι θα έχουμε αδειοδοτήσει καινούργιο χώρο για το δεματοποιητή. Όμως, ξαναλέω και πάλι, ζούμε μια σχιζοφρένεια αυτή τη στιγμή. Διότι με τη διαχείριση που είχαμε επιλέξει, τη μόνη νόμιμη και φιλική προς το περιβάλλον δυνατή διαχείριση σήμερα. Κύριε Δημητρακόπουλε, όταν δεν έχει σχητά και έχουν φροντίσει γι' αυτό
οι ολιγορίες δεκαετιών και οι αδράνειες δεκαετιών, όταν δεν έχεις άλλο νόμιμο τρόπο διαχείρισης των σκουπιδιών, δεν μπορείς παρά να κάνεις το αυτονόητο, να δεματοποιείς. Σε όλη την Ελλάδα οι Δήμοι που δεν φρόντισαν να έχουν χιτά, δεματοποιούν αυτή τη στιγμή. Εμείς λοιπόν έγκαιρα και πριν από τους υπόλοιπους Δήμους της Ηλίας και της Πελοποννήσου, αρχίσαμε τη δεματοποίηση. 3 χρόνια επέζησε ο πύργος χάρη αυτής της μεθόδου. Δεν είναι η καλύτερη. Είναι η μόνη που μπορεί να λύσει το πρόβλημα προσωρινά. Παράλληλα προχωρήσαμε τις διαδικασίες για την κατασκευή εργοστασίου και χυτή. Και αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από τους υπόλοιπους δήμους και περιφέρειες της χώρας. Στην Τριανταφυλιά, όπου η Εκκλησία έχει παραχωρήσει, μας έχει μισθώσει έκταση 300 στρεμμάτων, ανάμεσα στον πύργο και την Αμαλιάδα, έχουμε εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους, έχουμε χωροδοτήσει την περιοχή και αυτή τη στιγμή έχουμε δημοκρατήσει τα έργα. Άρα, πρέπει να πιστέψουν οι πολίτες ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες περιφέρειες στη χώρα μας. Πολύ μπροστά, και θα έχουμε εργοστάσιο και χυτή μέσα σε 2 χρόνια. Άρα πρέπει όλοι να δείξουν κατανόηση. Τόσα χρόνια ρυπαίναμε το περιβάλλον. Είναι σίγουρα αυτά. Έχουν δημοκρατηθεί. Έχουν δημοκρατηθεί, έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, έχουν υπογραφεί όλες οι αποφάσεις ένταξης, έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες και θα γίνει μεσδί το έργο. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση. Δηλαδή γίνεται άπαξ διαπαντός το πρόβλημα για πάντα, το θέμα. Για πάντα η Ηλία και ο Δήμος Πύργου θα έχουν λύσει το πρόβλημα αυτό για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδος για τον τόπο. Και κυρίως απευθύνομαι στους μίζερους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές γίνονται βήματα μπροστά. Πρέπει λοιπόν όλοι να συνεργαστούν, ώστε τα 2 χρόνια που μας μένουν, τα 2,5 θέλετε, τα 3 θέλετε, γιατί μπορεί να προκύψει οτιδήποτε. Τα χρόνια λοιπόν που μας μένουν μέχρι να έχουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Να δείξουμε ανοχή. Να καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν μας τα στέλνουν αριανοί, ούτε ξένοι. Τα σκουπίδια είναι δική μας παραγωγή και έχουμε χρέος να τα διαχειριστούμε για να μην ρυπάνουμε το περιβάλλον, για να μην αρρωστήσουμε, για να μπορέσουμε να ζήσουμε μέχρι ότου η ολοκληρωμένη διαχείριση γίνει πραγματικότητα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μάκη Παρασυλόπουλε, έχω καταρχήν σας ευχαριστώ που δεν δεχτήκατε να σας θέσω υπόψη τις ερωτήσεις. Σημαίνει αυτό ότι γνωρίζετε το θέμα και δεν έχετε κάτι να κρύψετε. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ και έτσι το ερμηνεύω. Και καλά κάνετε. Θα ήθελα να σας θέσω ακόμα 2-3 ερωτήσεις που είναι πιο πολύ ερωτήσεις δημοτών μας, συμπολιτών μας, που δεν μπορεί ο καθένας να έρθει στο γραφείο σας και να σας τις θέσει. Η μία ερώτηση έχει να κάνει με τη φιλοξενία ορισμένων ημερών σκουπιδιών από το Κατάκολο στο Δήμο Ανδραβίδας. Μήπως ήταν μια παρατυπία αυτό, δηλαδή μήπως έπρεπε να αφήσουμε και εκεί τα σκουπίδια για να υπάρχει ένας μοχλός πίεσης προς την κεντρική εξουσία. Γιατί θα πει, αφού ο τουρίστας δεν βλέπει σκουπίδια και το Κατάκολο είναι καθαρό, λύστε το μόνοι σας, θα πει η κεντρική εξουσία. Αυτή είναι η ερώτηση. Απαντήστηκα να σας θέσω τις άλλες μία. Πιστέψτε με πως είναι λάθος ο τρόπος που το θέτετε. Εμείς έχουμε χρέος στους χιλιάδες τουρίστες που έχουμε μπορέσει να φέρουμε στο Κατάκολο για την Ολυμπία να δείξουμε την εικόνα που πραγματικά έχουμε. Γιατί η εικόνα που έχουμε δεν είναι αυτή που ζούμε. Δεν είναι αυτός ο εφιάλτης που ζούμε τις τελευταίες 35 μέρες. Η εικόνα που έχουμε είναι μια εικόνα καλή και για αυτή την εικόνα έρχεται ο τουρίστας στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν είχαμε χρέος να κρατήσουμε το Κατάκολο καθαρό. Είναι κάτι που δεν το συζητώ, είναι παράτυπο εκεί που πήγαν. Μα οπουδήποτε έπρεπε να πάνε. Ακόμα και στην κεντρική πλατεία να τα φέρουμε, αλλά το Κατάκολο έπρεπε να μείνει καθαρό. Η αρχαία Ολυμπία, το κέντρο της, πρέπει να μείνει καθαρό. Και θα σας πω κάτι απλό. Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αφορά τη ζωή μας και συζητάμε αν πήγαν στη Δροσελή ή αν πήγαν στα Κονιδέικα ή αν πήγαν στην Πάτρα. Μα οπουδήποτε πρέπει να πάνε. Έκτακτη ανάγκη σημαίνει ότι προστατεύουμε υπέρτατο αγαθό και επομένως όλες οι άλλες διατάξεις πρέπει να παραβιάζουμε. Έχουμε χρέος να τις παραβιάζουμε για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτό το υπέρτατο αγαθό. Δέχομαι την εξήγησή σας. Κύριε Δήμαρχε, έπρεπε να φτάσουμε
σε αυτό το σημείο, στο αδιέξοδο, τα προηγούμενα χρόνια, που κι εσείς δεν ήσασταν δήμαρχος. Όταν τα σκουπίδια τα ρίχναμε, τα θάβαμε στο Επιτάλιο, στην Αλφίο, σε άλλες χωματερές, γιατί τότε δεν είχαμε ξεκινήσει από τότε για να έχουμε σήμερα να λέμε ότι δεν μας απασχολεί το θέμα αποκομιδής σκουπιδιών. Κύριε Δημητρακόπουλε, έχετε απόλυτο δίκιο, αν και εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε πάντα μπροστά. Έχω πει πολλές φορές για τις ολιγορίες των προηγούμενων δεκαετιών. Είναι έτσι όπως το λέτε. Είμαστε ο νομός που δεν διαθέτει ούτε έναν χιτά. Και να καταλάβουν οι πολίτες, ο χιτά είναι ο χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Ήθελα με την ερώτησή μου να εντοπίσετε αν υπάρχουν εχθροί. Θα σας πω. Του προβλήματος. Θα σας πω. Το θέλετε και αφού το θέλετε θα πάρετε την απάντηση. Δεκαετίες λοιπόν, αποκλειστικά για λόγους πολιτικού κόστους, δεν τολμήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα. Η Αιτωλακαρνανία δίπλα μας έχει 4 χιτά. 4. Και δεν έχει αντιμετωπίσει τον εφιάλτη που αντιμετωπίζουμε εμείς τώρα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε τα τελευταία 7 χρόνια να ξεπεράσουμε τις γραφειοκρατίες που μας ταλαιπωρούν και να είμαστε σε μια πολύ καλή θέση σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, τους υπόλοιπους δήμους και τους υπόλοιπους νομούς. Είμαστε πολύ κοντά στην τελική λύση, έστω και αν τόσα χρόνια ολιγορήσαμε, αδρανήσαμε και δεν είχαμε προσωρινή λύση, διότι οι χιτά αποδείχθηκαν προσωρινές λύσεις. Λέω λοιπόν ότι δεν είμαστε ο μόνος νομός. Σε όλη την Πελοπόννησο έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ο μοναδικός χιτά που κατασκευάστηκε είναι ένας μικρός χιτά στο Φλόκα, στην Δυτική Αχαΐα, σε συνεργασία με την Πάτρα. Αλλά και η Πάτρα αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει τα σκουπίδια της σε χιτά. Όλοι οι υπόλοιποι Πελοπόννησος, η Καλαμάτα, η Τρίπολης, το Άργος, το Ναύπλιο, η Σπάρτη, περνούν και πέρασαν τον εφιάλτη που περνάμε εμείς σήμερα. Τον περασμένο Μάρτιο η Τρίπολη είχε πάνω από ένα μήνα τα σκουπίδια στους δρόμους, όπως ακριβώς εμείς τώρα. Και η Τρίπολη μεταφέρει τα σκουπίδια της στην Αττική, στη Φιλίσσα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι του πύργου, είναι νοοτροπίας και συμπεριφοράς μιας χώρας, να μην πω ενός έθνους, χρόνια και χρόνια τώρα. Που θάβαμε τα σκουπίδια δίπλα μας και δεν καταλαβαίναμε πώς δηλητηριάζαμε έτσι το περιβάλλον. Όταν λοιπόν τόσα χρόνια έχουμε αυτή τη συμπεριφορά, δεν είναι περίεργο πως ξαφνικά για ένα μήνα, για δύο μήνες μας έχουν αποκλείσει από τη διαχείριση και μας έχουν καταδικάσει οι φίλοι μου κάτοικοι των Μακρυσίων σε αυτή την κατάσταση. Αλήθεια, αυτοί που ρίχνουν τα σκουπίδια τους. Κύριε Δημητρακόπουλε, 10 χρόνια ο χώρος για τον οποίο συζητάμε, ο χώρος για τον οποίο ξαφνικά ανέδειξε αγωνιστές του περιβάλλοντος, ήταν χώρος ταφής και ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων. Από το 2003 έχει παρακολουθεί το λατομείο αυτό στους δήμους Βόλακος, Κρεσθένων και Αρχαίας Ολυμπίας και έθαβαν σκουπίδια τους. Στη συνέχεια έγινε σκουπιδότοπος αποκλειστικά για ροδαίος δήμο Βόλακος. Και στη συνέχεια, όταν σταμάτησε το 10, ήταν χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης από ιδιώτες, μπαζών και σκουπιδιών. Άρα λοιπόν το θέμα είναι ότι εμείς εκεί δεν πήγαμε να ρυπάνουμε, πήγαμε να σταματήσουμε την ταφή, να σταματήσουμε δηλαδή την ανεξέλεγκτη διάθεση και να εγκαταστήσουμε ένα συγκρότημα δειγματοποίησης το οποίο δεν ρυπαίνει. Κύριε Δημαρχέ, ένα ερώτημα που έχει συνάφεια με αυτό που λέτε. Την άλλη εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, βγαίνει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την απόφαση τι θα γίνει για τις θέσεις γύμνες. Αν σας δικαιώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, τι θα γίνει? Θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω. Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Περιμένω την απόφαση, αν και ξαναλέω και πάλι, πως έχουμε αποφασίσει τη δεματοποίηση να την κάνουμε σε άλλο χώρο. Όμως, αυτό που ζήτησα, το αυτονόητο, ήταν ένα περιθώριο μερικών ημερών για να μην ζήσει ο πύργος στον εφιάλτη που ζει σήμερα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και δυστυχώς είναι προφανές ότι δεν είναι μόνο κάποιοι κάτοικοι που διαμαρτύρονται γιατί πιστεύουν στο δίκαιο του αγώνα τους. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες κερδοσκόπησαν
και επιχειρούν να κερδοσκοπήσουν πάνω στο χάος που έχει δημιουργηθεί. Σοβαρά παιχνίδια υπονοούν με κάποιους από τα σκουπίδια. Είναι η ερώτηση που κάνατε πριν και σας είπα ότι αφού το θέτετε θα σας απαντήσω. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η καθυστέρηση που δημιουργήθηκε, που υπήρξε σε όλη τη χώρα γύρω από το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης, εκτός από το πολιτικό κόστος, εκτός από την οτροπία του Έλληνα που σου έλεγε, που σου λέει μη τα φέρεις εδώ, πήγαινε τα οπουδήποτε αλλού και δεν μπορούσε να καταλάβει ότι είναι και ο ίδιος μέρος του προβλήματος, υπάρχει το οικονομικό όφελος. Υπήρξαν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα με πολλές εκφάνσεις και πολλές δραστηριότητες από τις μεταφορές μέχρι τις οργανωμένες διαχειρίσεις στα εργοστάσια που ήθελαν πριν να ετοιμαστούν για να μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι. Το ότι μπαίνουν στο παιχνίδι τώρα δεν είναι κακό. Είναι αυτονόητο. Αυτό το κράτος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ολοκληρωτικά τις διαχειρίσεις αυτές. Θα κληθεί ο ιδιώτης να το κάνει. Ας είμαστε προσεκτικοί, ας είμαστε αυστηροί στις συμβάσεις που θα κάνουμε τους ιδιώτες να μην κερδοσκοπήσουν πάνω στους πολίτες. Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής συνέντευξής σας, θέλω να σας ρωτήσω, προχθές που δώσατε μία συνέντευξη σε όλα τα ΜΜΕ, είσαστε τόσο πολύ πεπισμένος ότι θα δεχόντουσαν οι κάτοικοι στο συγκεκριμένο χώρο που πήγατε και βρήκατε άρνηση, ότι θα δεχόντουσαν να βάλουν σκουπίδια ή είχατε κι άλλους χώρους στο μυαλό σας? Έχουμε και άλλους χώρους στο μυαλό μας, γι' αυτό και έκανα το διάγγελμα αυτό. Και το διάγγελμα αυτό είχε πολλούς αποδέκτες. Πρώτα απ' όλα ήθελα να δείξω την κατάσταση που έχει περιέλθει ο πύργος, ήθελα να κινητοποιήσω τους πολίτες, γιατί κύριε Δημητρακόπουλε το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αδράνεια των αρχών. Το πρόβλημα είναι η αδράνεια της κοινωνίας. Και ότι δεν είναι δυνατόν να λέμε πως 50 πολίτες στα Μακρύσια αποκλείουν ένα χώρο που αφορά τη ζωή 70.000 πολιτών στον πύργο Κυριαρχία Ολυμπία. Αποκλείουν παράνομα ένα χώρο. Δεν είναι εκεί. Θέμα είναι να καταλάβουμε ότι η οικονομική κρίση που οδηγεί την κοινωνία στα κάγκελα, που έχει σπάσει την κοινωνική συνοχή, θα πρέπει να πολεμηθεί από τους ίδιους τους πολίτες και με την συμπεριφορά της καθημερινής συμβίωσης. Δεν μπορεί να βλέπεις μια πόλη να πεθαίνει και να έχεις έναν χώρο που θα σε οχλήσει, θα σε ενοχλήσει κάτι για ένα μήνα και να λες δεν θα σταθήσω εδώ, θα περάσει πάνω από το τόμα μου. Ας το κάναμε την εποχή των Γερμανών αυτό. Ας το κάναμε την εποχή της δικτατορίας αυτό. Ας το κάνουμε για άλλο σκοπό αυτό, όχι όμως για θέμα που αφορά τη ζωή των συμπολιτών μας. Κύριε Δημαρχέ, κρατώ τα καλά νέα ότι σήμερα, αφού υπεγράφει από το ΔΣ στη Φυλή επάνω να πάνε να δεχθούν τα απορρίμματα τα δικά μας, πότε θα αρχίσει η αποκομιδή και σε πόσες μέρες υπολογίζεται λογικά να φύγει αυτή η εικόνα, η άσχημη, η απέσια θα έλεγα εγώ, που έχει δημιουργηθεί στον πύργο και στα δημοτικά διαμερίσματα? Θα αρχίσει λογικά την Τρίτη. Πιστεύω ότι όμως και μέχρι την Τρίτη εμείς θα ξεκινήσουμε και κάποιες ποσότητες θα τις μεταφέρουμε. Για να καταλάβετε κύριε Δημητρακόπουλε τι αντιμετωπίζουμε, επιχειρήσαμε χθες να μεταφορτώσουμε 10 απορριμματοφόρα που είναι γεμάτα επί ένα μήνα και έχουν σαπίσει τα σκουπίδια μέσα τους, να τα μεταφορτώσουμε σε κλειστό κοντέινερ για να τα απομακρύνουμε. Και μας εμπόδισαν τη μεταφόρτωση. Για να καταλάβετε πού έχει φτάσει αυτή η παράνοια. Γιατί πρόκειται για μια κοινωνική παράνοια πια. Βεβαίως δεν μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Να το δεχτώ. Αλλά δεν μπορεί αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης να στρέφεται ενάντια στην κοινωνία. Δεν μπορεί. Δεν έχει λογική. Σας λέω λοιπόν ότι την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάμε δυνατά. Αλλά το ξαναλέω για μια ακόμη φορά και απευθύνομαι κυρίως στους φίλους μας και των Μακρυσίων και τους άλλους που μας εμποδίζουν. Είναι παρανοϊκό, είναι σχιζοφρένεια να μεταφέρουμε με κόστος 200.000 ευρώ το μήνα τα σκουπίδια στη Φυλής, στο Χιτά της Αττικής, ενώ μπορούμε να τα διαχειριστούμε εδώ με πολύ μικρότερο κόστος. Αυτό οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε. Και δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση τα όσα περί προστασίας περιβάλλοντος μας λένε. Δηλαδή το περιβάλλον δεν θίγεται τόσο καιρό τώρα στα δημοτικά διαμερίσματα και στον πύργο με την έκθεση κίνδυνο της ζωής τόσων ανθρώπων. Γιατί δηλαδή να δεχτώ ότι θίγεται? Έχουμε κάνει έρευνες και αναλύσεις τις οποίες θα ανακοινώσουμε.
θα δείτε πως η δαιματοποίηση είναι το πιο φιλικό μέσο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο με τις δυνατότητες που διαθέτουμε σήμερα. Όταν λοιπόν μας εμποδίζεις δυναμικά, χωρίς να προτείνεις τίποτε άλλο, τότε κάπου αλλού έχεις το μυαλό σου. Κάποιος άλλος είναι ο στόχος. Αναφέρατε ένα ποσό 200.000 δραχμών θα είναι το κόστος μεταφορά. Θα κυμανθεί πάνω από 100 ευρώ ο τόνος. Τα χρήματα αυτά πού βρίσκονται? Δεν βρίσκονται, κύριε Δημητρακόπουλε. Δεν βρίσκονται. Δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε ούτε μια λάμπα στο Δήμο του Πύργου. Και αυτός είναι ο στόχος αυτό που μας πολεμούν. Λεπτομέρεια, αλλά σημαντική αυτή που θα επισημάνω, αν και θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Στους χώρους που θα φεύγουν τα σκουπιδιά υπάρχουν τροχτικά, υπάρχουν διάφορα σκουλίκια, υπάρχουν μικρόβια κλπ. Αυτοί οι χώροι θα απολυμμένουν. Συνεργαζόμαστε ήδη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όλοι οι σωροί ραντίζονται με απολυμαντικό, αλλά την ώρα που θα αποχωρούν τα σκουπίδια θα πλένεται και θα απολυμμένεται η περιοχή. Άρα κύριε Δήμαρχε, γίνοντας κρατάω δύο καλά. Ότι μέσα σε μία εβδομάδα θα έχει αλλάξει η όψη του πύργου και των δημοτικών διαμερισμάτων και ότι σε δύο χρόνια θα έχει λυθεί μια και καλή το θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη που δώσατε στο Ηλία Πρες. Εγώ σας ευχαριστώ που δείχνετε αυτό το ενδιαφέρον.